Ο βουλευτής Καβάλας της Νέας Δημοκρατίας Μακάριος Λαζαρίδης ενημερώθηκε την 5η 9 Απριλίου 2020 από τον Υφυπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης Γεώργιο Γεωργαντά για την απόφαση την οποία αυτός υπέγραψε και αφορά την έγκριση εκ μέρους της κυβέρνησης της λειτουργίας ΣΚΕΠ στα λιμενάρια και την Κεραμωτή. Είχαν προηγηθεί επαφές του κυρίου Λαζαρίδη με τις τοπικές κοινωνίες και ακολούθως με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, μεταφέροντας το συγκεκριμένο πάγιο αίτημα των κατοίκων των δύο περιεχών. Το είπαμε, το κάναμε. Ήταν μια προεκλογική μου δέσμευση, η δημιουργία κέντρων εξυπηρέτησης πολιτών στα λιμενάρια της Θάσου και βεβαίως στην Κεραμωτή. Τα λιμενάρια ήταν ένα πάγιο αίτημα των συμπολιτών μας, διαχρονικό, όπως ακριβώς και στην Κεραμωτή. Είναι σημαντικό το γεγονός ότι σήμερα με ενημέρωσε ο αρμόδιος υφυπουργός ψηφιακής διακυβέρνησης, ο κύριος Γεωργαντάς, ο οποίος υπέγραψε την σχετική απόφαση για την δημιουργία και έναρξη λειτουργίας των κέντρων εξυπηρέτησης πολιτών από 1η Ιουνίου και στα λιμενάρια και στην Κεραμωτή. Θέλω να ευχαριστήσω για αυτή την επιτυχία και τον Υπουργό, βεβαίως, τον κύριο Γεωργαντά, αλλά και τους αντιπεριφερειάρχες, τον κύριο Αντωνιάδη, και τους δημάρχους της Κεραμωτής και της Θάσου, τον κύριο Σάββα Μιχαηλίδη και τον κύριο Λευτέρη Κυριακίδη, τους οποίους είχα συμπαραστάτες σε αυτή την προσπάθεια. Είναι αυτό το οποίο έχω πει, ότι το ενοποιητικό όραμα είναι αυτό το οποίο μπορεί να πάει την Καβάλα ψηλά. Την ικανοποίησή του δήλωσε για τη συγκεκριμένη εξέλιξη ο Δήμαρχος Θάσου Λευτέρης Κυριακίδης. Ναι, σήμερα είχαμε την ευχάριστη είδηση. Ο Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ο κύριος Γεωργαντάς, υπέγραψε με απόφασή του την έναρξη λειτουργίας του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών Θάσου και ειδικότερα αυτό που θα λειτουργήσει στην κοινότητα των λιμεναρίων. Οπότε η Θάσος από τους επόμενους μήνες θα έχει δύο ΚΕΠ, ένα στο λιμένα της Θάσου και ένα στα λιμενάρια της Θάσου. Δικαιώνεται ένα χρόνιο αίτημα των κατοίκων της Θάσου και δικαιωνόμαστε και εμείς για τον αγώνα που κάναμε από την πρώτη μέρα της ανάληψης του καθηκόντα μας, προκειμένου να πετύχουμε το συγκεκριμένο, να ικανοποιήσουμε το συγκεκριμένο αίτημα των πολιτών της Θάσου.